τον κύριο Νίκο Παπά, που τη διακόψαμε και ζητούμε συγγνώμη για αυτό το μίνι διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Παπά, πώς μπορείτε να αξιολογήσετε την παρουσία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, στη ΔΕΘ? Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε πιστικές απαντήσεις και, ξέρετε, είναι πιστικές, διότι αν παρακολουθήσει κανείς τις προγραμματικές μας εξεργασίες, δεν βγάλαμε κάποιο λαγό από το καπέλο ή κάποιον άσο από το μανίκι για να κάνουμε μια προσκαιρή εντύπωση. Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και αμέσως όταν τελείωσε το lockdown, το κόμμα μας έχει κάνει μια προγραμματική υπερπροσπάθεια, την οποία τη συμπυκνώσαμε, την επικυροποιήσαμε, την εμβαθύναμε και την παρουσιάσαμε. Νομίζω ότι ο μεγάλος τίτλος ο οποίος επελέγει είναι απολύτως αποτελεσματικός και λειτουργικός. Γίνεται αντιληπτό από τον κόσμο. Μιλάμε για δικαιοσύνη παντού, στο κράτος, στην οικονομία και στην κοινωνία. Ή θα υπάρξει λοιπόν μια μεγάλη δημόσια παρέμβαση, όπως λέμε εμείς, ή θα αφαιθεί η οικονομία και η κοινωνία, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, να πληρώσουν το τίμημα των μεγάλων οικονομικών αναταραχών. Και μάλιστα στην ελληνική τους εκδοχή, πολλαπλασιαζόμενο από τις πρακτικές Μητσοτάκη. Μεγάλη δημόσια παρέμβαση, λέτε, κύριε Παπά. 5,61 δίσκο το λογείτε εσείς το δημοσιονομικό αποτύπωμα, το δημοσιονομικό επιπλέον κόστος του προγράμματος. Για συνταγή χρεοκοπίας μιλάει ουσιαστικά η κυβέρνηση. Λέει ότι θα πάτε το έλλειμμα στο 10% και ότι θα πάμε σε νέο μνημόνιο. Είναι λίγο μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα δύο, έτσι? Τεράστια, αλλά θέλω να καλέσω και εσάς τους δημοσιογράφους. Εμείς θα το κάνουμε από τη μεριά μας, να δείξουμε λίγη κατανόηση στο Οικονομικό Επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι έτοιμο να πει παροιμιώδεις διαστημικές ανακρίβειες για να στηρίξει ένα αφήγημα το οποίο, ξέρετε, στο περιβάλλον το οποίο αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, δεν μπορεί να έχει πατήματα. Η Νέα Δημοκρατία κάνει λαθροχειρίες σε σχέση με τους υπολογισμούς. Η βασική λαθροχειρία, αν μου επιτρέπετε να πω, είναι η εξής. Όταν μιλάμε για τη διατίμηση στην αγορά ενέργειας, η Νέα Δημοκρατία το αντιλαμβάνεται αυτό μόνο σε επιδότηση της ισχροκέρδειας και προσθέτει στα δημοσιονομικά βάρη τα χρήματα που θα δίνονταν για να πετύχουμε σταθερές τιμές στο ρεύμα εάν πηγαίναμε με τη δική της συνταγή. Δεν πάμε με τη δική της συνταγή, θα πάμε με τη συνταγή της Κομισιόν, η οποία έχει κομιστεί στον δημόσιο διάλογο από τις 8 Μάρτη του 2022. Θα χρησιμοποιήσουμε πρακτικές όπως στην Πορτογαλία και την Ισπανία για την αποσύνδεση της αγοράς του φυσικού αερίου από την παραγωγή ρεύματος. Πορτογαλία και η Ισπανία όμως, κύριε Παπά, έχουν μια ιδιαιτερότητα ως προς τη διασυνδεσιμότητα. Δηλαδή πήραν μια εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ουσιαστικά το δίκτυό τους δεν είναι συνδεδεμένο με την υπόλοιπη Ευρώπη και υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά με εμάς. Βεβαίως, την έχουν τη διαφορά αυτή, αλλά πολιτικά και οικονομικά είναι απολύτως εφικτό να γίνει. Τώρα, το αν θα επηρεάσει πάρα πολύ τις τιμές προς τα κάτω, η Νέα Δημοκρατία έχει τη δική της εκτίμηση, εμείς έχουμε τη δική μας. Το ζήτημα είναι ότι η απραξία λειτουργεί πολλαπλασιαστικά ως προς τα βάρη. Επίσης, θα κάνουμε παρεμβάσεις όπως κάνει η Γαλλία και η Γερμανία. Η Γαλλία έχει κρατικοποιήσει, έχει εθνικοποιήσει το 100% της NDF, της γαλλικής ΔΕΗ εντός εισαγωγικών, και η Γερμανία έχει κρατικοποιήσει τη Uniper. Άρα εδώ έχουμε μια τεράστια παγκόσμια αναταραχή που μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση όπως αυτή του κ. Μητσοτάκη αφήνει τα αποτελέσματά της να πέσουν πάνω στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Χρειάζεται μια μεγάλη δημόσια παρέμβαση. Αυτό θα ήθελα να μείνουμε λίγο. Αυτές οι κρατικοποιήσεις, οι εθνικοποιήσεις που γίνονται στην Ευρώπη, εσείς λέτε η εθνικοποίηση, κρατικοποίηση, πείτε το όπως θέλετε, της ΔΕΗ. Πιστεύετε ότι αυτό θα περάσει στον κόσμο? Γιατί... Ναι, πείτε μου. Συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε Καλέτσο, θέλω να ολοκληρώσετε. Όχι, πείτε μου. Αυτή είναι η ερώτηση. Αν θα περάσει στον κόσμο και ειδικά, γιατί ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι οι λογαριασμοί. Δηλαδή πόσο έρχεται στον κόσμο καθημερινή, μια φορά, δύο φορές στο δίμηνο, πόσο είναι ο λογαριασμός. Αν θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε ότι σε περίπτωση που η ΔΕΗ έρθει σε κρατικό έλεγχο, οι λογαριασμοί θα είναι φτηνότεροι. Αυτό απασχολεί τον κόσμο, όχι που ανήκει η ΔΕΗ. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά είναι πλέον γενικευμένη η κατανόηση, επιτρέψτε μου αυτή την εκτίμηση, ότι μία δημόσια ΔΕΗ μπορεί να πιέσει τις τιμές προς τα κάτω. Η ΔΕΗ ως ιδιωτικοποιημένη, κινούμενη με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, με στόχο τη μεγιστοποίηση του ωφέλους αποκλειστικά για τους μετόχους της, αυτή τη στιγμή είναι πρωτοπόρος
είναι εμβρυϊκός, είναι η αιχμή του δόρατος της ακρίβειας στο ρεύμα. Πουλήσαν τη ΔΕΗ, ακρίβηνε το ρεύμα. Μία δημόσια ΔΕΗ λοιπόν, που δεν θα βάζει πρώτο στόχο την μεγιστοποίηση του ωφέλους για τους μετόχους αυτή τη στιγμή, είναι αυτό που χρειάζεται η εθνική οικονομία. Η κάθε μικρομεσαία επιχείρηση που βλέπει ότι ακόμα και αν λειτουργήσει σε απόλυτη, σε full capacity που λέμε, με απόλυτους ρυθμούς και πάλι δεν μπορεί να βγάλει τους βεβαρημένους λογαριασμούς, και τα νοικοκυριά βεβαίως που βλέπουν ότι θέλουν 2 μισθούς το μήνα για να εξυπηρετήσουν μόνο τις ενεργειακές ανάγκες. Γνωρίζετε πάντως ότι η κριτική που δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, και υπάρχουν και κάποια στοιχεία επιβαρυντικά εδώ, είναι ότι πριν ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ, είχε φτάσει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας ως εταιρεία, και τώρα υπάρχει ένας κίνδυνος, αν ξαναγίνει αυτό, να πάμε σε μια αντίστοιχη ίδια κατάσταση. Ναι, την ακούμε αυτή η κριτική, τη θεωρούμε αβάσιμη. Η Νέα Δημοκρατία αναφέρεται σε μια πολύ μικρή περίοδο κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης, όπου η ΔΕΗ είχε λειτουργικές ζημιές, πάρα πολύ μικρή περίοδο. Αυτή η περίοδο έκλεισε πάρα πολύ γρήγορα, πέρασε ξανά σε κερδοφορία και μάλιστα αυτό το κατάφερε χωρίς να αυξήσει τα τιμολόγια του ρεύματος. Δεν έγιναν αυξήσεις, είχαμε διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου, πράγματα δηλαδή τα οποία δεν μπορεί να τα κάνουν οι ιδιώτες, ειδικά σε αυτή την αγορά που αφορά μεγάλες υποδομές. Ξέρετε, κυρία Λιμπαδάρη, είναι καλό και εμείς από τη μεριά των πολιτικών κομμάτων και η δημοσιογραφία και ο γενικότερος σχολιασμός, ο επιστημονικός, να λαμβάνει υπόψη το τι γίνεται διεθνώς. Από το 2007-2008 και μετά, στον τομέα της ενέργειας στην Ευρώπη, έχουν γίνει 334 αποιδιωτικοποιήσεις. 334 αποιδιωτικοποιήσεις. Επαναλαμβάνω και σας υπόσχομαι να σας στείλω και ηλεκτρονικά και σε εσάς και στον κύριο Καλέτσιο τη σχετική μελέτη, η οποία είναι ανανεούμενη και καταγράφει το τι συμβαίνει με τα εκτενόμενα σε αυτή την αγορά. Δεν ξέρω το νούμερο και δεν προφανώς είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά όντως υπάρχει αυτή η τάση, διότι μόνο με κρατική παρέμβαση, και το είδαμε και στον απόλυτο τρόπο του στη Γαλλία, το βλέπουμε πια και στη Γερμανία, μπορούν να συγκρατηθούν άμεσα οι τιμές. Οποιασδήποτε άλλες παρεμβάσεις, μόνο μακροπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι απόδοση μπορούν να έχουν. Και κυρίως, εάν επιμείνουμε στην πεπατημένη που έχει χαράξει η Νέα Δημοκρατία, εδώ θα έχουμε μία αέναη, η οποία προφανώς είναι αδύνατο να είναι αέναη, η επιβάρηση του δημόσιου κορβανά και των δημοσιονομικών μας. Δεν μπορεί να επιδοτούμε. Αυτό σας το έλεγα και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ υπάρχει μία αντίφαση. Η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία να πηγαίνει σε πολιτική επιδοματική με πολύ μεγάλα πόσα και δημοσιονομικές παρεμβάσεις. Δηλαδή, μιλάμε, δόθηκαν 40 δις στην πανδημία, άλλα 13 δις στην ενεργειακή κρίση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρητικά είναι ένα κόμμα της αριστεράς και όντως έχει ακολουθήσει και στο παρελθόν και είναι και στη φιλοσοφία του η επιδοματική στήριξη των ευάλωτων πολιτών, να καταγγέλει αυτή την πολιτική. Ναι, η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, επιλέγει να μην αφήσει τον μηχανισμό του καρτέλ που έχει διαμορφωθεί, να τον αφήσει να λειτουργήσει και να ρίξει ως κύμα μεγάλο όλες τις συνέπειες πάνω σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και στην οικονομική θεωρία, ξέρετε, ο μηχανισμός της αγοράς λειτουργεί όταν υπάρχει πληροφόρηση και ανταγωνισμός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας. Υπάρχει καρτέλ, το οποίο πρακτικά, εντός εισαγωγικών, μονοπολεί την αγορά ενέργειας, βρίσκεται και στις δύο μεριές της συναλλαγής, δηλαδή είναι και παραγωγός και έμπορος, και ως εκ τούτου, μαζί με την αδράνεια της πολιτείας, έχουμε αυτά τα υπερκέρδη. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, τα διελιστήρια αυτή τη στιγμή έχουν καταγράψει κέρδη 700 εκατομμύρια το καθένα, με συγχωρείτε, μέσα στο εξάμηνο, εκ των οποίων το μισό δις για το κάθε ένα επίσης είναι στο δεύτερο τρίμηνο. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως τώρα και ζητάει να φορολογηθούν αυτά τα κέρδη. Εντάξει, ξέρετε, είναι το απάγγιο όσων δεν θέλουν να λαμβάνουν μέτρα, κύριε Καλέτσιο. Και το λέω με έμφαση. Δηλαδή, είναι μία μόνιμη δικαιολογία, δεν κουνιέται η Ευρώπη, δεν κάνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη λοιπόν διεύει το Ρουβίκονα και πρότεινε μέτρα πολιτικής, τα οποία σε μία αντίστοιχη συζήτησή μας
2 χρόνια πριν, θα τα αποκαλούσαμε ασύλληπτα και εκτός πλαισίου. Έτσι. Για τα ρύθμιση δεδομένα της Ευρώπης, ναι. Ρύθμιση, βέβαια. Ρύθμιση της χονδρικής αγοράς, επανακρατικοποιήσεις, ραγδαίες μειώσεις στους φόρους κατανάλωσης και στο ΦΠΑ. Είμαστε εν μέσω μιας ενεργειακής κρίσης και εάν πιστεύουμε ότι ο μηχανισμός της αγοράς μπορεί να μετριάσει αυτή τη μεγάλη αναταραχή, είναι προφανές ότι κάνουμε λάθος. Και αυτό το επιχείρημα το απευθύνω κυρίως στους ανθρώπους που είναι δική μας πολιτική και ιδεολογική αντίπαλη. Πρέπει να την επισκεπτόμαστε τη θεωρία, βεβαίως, με εμβρύθια και με επιμονή, αλλά να κοιτάμε και έξω από το παράθυρο. Ο μηχανισμός της αγοράς, λοιπόν, στις μεγάλες αναταραχές είναι απολύτως ακατάλληλος για να διαμορφώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Παπά, το παιχνίδι, το προεκλογικό και η νίκη στις εκλογές θα κριθεί στο οικονομικό πεδίο. Εσείς τι εκτιμάτε? Πάντα παίζει ρόλο ο καμβάς ο οικονομικός, μέσα στον οποίο καλείται και η κάθε κυβέρνηση να δώσει τις απαντήσεις. Δεν είναι ο αποκλειστικός καθοριστικός παράγοντας, βέβαια, διότι και άλλα γεγονότα πολιτικά. Γιατί υπάρχει και το θέμα των υποκλοπών, υπάρχει και ένα πολιτικό περίγραμμα, το οποίο είναι δύσκολο και ειδικά για την κυβέρνηση, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος περισσότερο ενδιαφέρεται για την τσέπη του. Ναι, προσέξτε κύριε Γαλέτσιο, εάν το θέμα των υποκλοπών είχε αναθανεί σε μια περίοδο απόλυτης κυριαρχίας της Δημοκρατίας, όπως πούμε στα μέσα του 2020, ενδεχομένως να είχε δυνατότητες να το προσπεράσει, να το διηλύσει, να το καταπιεί και να προχωρήσει παρακάτω. Τώρα έρχεται το θέμα των υποκλοπών σε ένα περιβάλλον καθολικής αποτυχίας και στην πανδημία και στην οικονομία. Συνεπώς έρχεται σωρευτικά να παίξει το ρόλο, θα σας έλεγα, του πυροκροτητή των πολιτικών εξελίξεων. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι απομάκρυνε από τη Νέα Δημοκρατία οποιοδήποτε δυνητικό σύμμαχο και κατέστησε τον κύριο Μητσοτάκη μη εκλόγιμο. Εάν η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, αν είμαστε σε περιβάλλον πολιτικής ηγεμονίας της Νέας Δημοκρατίας, με τη Νέα Δημοκρατία να καλπάζει, με δυνητικούς συμμάχους να είναι στην πόρτα της και να σκέφτονται με ποιο τρόπο θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να τη στηρίξουν μετά τις εκλογές της απλής αναλογικής, εκεί πέρα θα είχαμε άλλο φαινόμενο. Λέτε, τώρα, κύριε Παπά, ότι λειτουργεί σωρευτικά σαν επιταχυντής ή πυροκροτητής της κυβερνητικής φθοράς, δεν αποτυπώνεται όμως στις δημοσκοπήσεις. Δεν αποτυπώνεται ως προτεραιότητα των πολιτών. Και επίσης δεν αποτυπώνεται και να εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την φθορά, τουλάχιστον με την έννοια της ανατροπής του κλίματος. Θα απαντήσω και στα δύο. Ιεραρχικά μπορεί να αποτυπώνεται ότι μικρότερο ποσοστό πολιτών θεωρεί μείζον το θέμα των υποκλοπών σε σχέση με την ακρίβεια. Όμως πρέπει να δούμε και εμείς και εσείς και όλοι μας ότι το θέμα των υποκλοπών έχει προκαλέσει παρετήσεις, αναταραχές και εσωτερική διχογνωμία, διχοστασία και πρόβλημα στην κυβερνητική παράταξη. Έχει προκαλέσει την πολιτική την απομόνωση και βεβαίως είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Για τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε, έχουν μία τάση η οποία κοντεύει να μονιμοποιηθεί που εκτιμά την δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα μπορούσε κανείς να το δει ψύχραιμα και να το αναλύσει. Ακόμα και στις δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι ευνοϊκές για τη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε να καταγράφουν μία πτώση της τάξης των 10-12 μονάδων σε σχέση με τον περασμένο χρόνο. Αυτό είναι το κεντρικό, η κεντρική τάση, η οποία είναι επίμονη και ισχυρή, η οποία συνεχίζεται, θα συνεχιστεί και βεβαίως στην κάλπη της αξίας αναλογικής. Δεν έχει πράξη αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Συγγνώμη. Δεν είναι αναλογική αντίστοιχη η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει πράξει αντίστοιχα. Δηλαδή, από τους 10 που φύγανε, δεν πήγανε και 10 στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αλήθεια αυτό. Εισπράττουμε ένα μερίδιο κι εμείς. Αν ήταν πέρσι 20, έχει πάει στο 25, ας πούμε. Είναι εκεί. Ένα μεγάλο κομμάτι πηγαίνει προς την διευκρίνηση της ψήφου. Έτσι γίνεται. Συνήθως το εκλογικό σώμα μετακινείται προς μια απροσδιορίστη πολιτική στάση ή μια αποκρυπτόμενη πολιτική στάση και μετά κάνει την επιλογή. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που καταλαβαίνει. Να το ρωτήσω, πολιτικά πια και πέραν των δημοσκοπήσεων, θεωρείτε ότι κάνατε ό,τι μπορούσατε για να
παρουσιάσετε πιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης στον κόσμο. Μήπως αναλώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 19 μέχρι πρόσφατα σε μια μακρά περίοδο εσωστρέφειας. Χάθηκε χρόνος και εν πάση περιπτώσει διατηρείται μια καχυποψία, ειδικά από συγκεκριμένες ομάδες του εκλογικού σώματος. Το τελευταίο που λέτε το έχουμε εντοπίσει και το έχει μιλήσει γι' αυτό ανοιχτά και χωρίς περικοκλάδες και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Η δική μας διακυβέρνηση, ακριβώς επειδή είχε εξωτερικούς καταναγκασμούς, κάποια κοινωνικά στρώματα τα πίεσε πολύ παραπάνω από το ανεκτό και το αναμενόμενο, όπως αυτό που στην πολιτικο-δημοσιογραφική Ιερουσαλήμ αποκαλούμε μεσαία τάξη, υπέστη πιέσεις οι οποίες ήταν δυσανάλογες. Και αυτό είναι πραγματικό. Αυτό νομίζω όμως ότι αποτυπώνεται στο πρόγραμμά μας. Θα ήθελα να διαφωνήσω και μαζί σας, κύριε Λιβαδάρη. Πιστεύω ότι κάναμε μια προγραμματική υπερπροσπάθεια. Βεβαίως, ένα καμβά, την ξεκινήσαμε σε ένα καμβά μουδιάσματος της κοινωνίας και της πολιτικής λόγω του κορονοϊού. Αλλά εάν κάποιος μελετήσει τα κείμενα τα οποία έχουμε κομίσει στο δημόσιο διάλογο και από την προγραμματική μας συνδιάσκεψη και το συνέδριο, θα δει εκεί όλες τις προγραμματικές θέσεις τις οποίες παρουσιάσαμε και βεβαίως η συμπίκνωσή τους αποτελεί και μία βάση, θα σας έλεγα, της σύγκρουσης. Κύριε Παπά, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τη μεσαία τάξη έχει αποκατασταθεί? Αποκαθίσταται ραγδαία. Θέλω να σας θυμίσω ότι από την περασμένη άνοιξη ο Αλέξης ο Τσίπρας έκανε την παρουσίαση των θέσεών μας για ένα νέο πτωχευτικό κώδικα και την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους με την παρουσία του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μίχαλου, του κύριου Καβαθά από τη ΓΕΣΕΒΕ και του κύριου Χατζηθεοδοσίου από τα επιμελητήρια τότε. Η ρύθμιση λοιπόν του ιδιωτικού χρέους με δόσεις και διαγραφή, συν η αλλαγή του πτωχευτικού κώδικα, ούτως ώστε η επανεκκίνηση να είναι κάτι το εφικτό. Δεν είμαστε σε μία περίοδο normal, είμαστε σε μία περίοδο που έχουν συσσωρεύσει χρέη οι επιχειρήσεις μας και πρέπει να το δούμε. Είναι κάτι το αναγκαίο. Αντίθετα, ξέρετε τι κάνει αυτές τις μέρες η κυβέρνηση στη Βουλή? Φέρνει έναν ανανεωμένο, έτσι πιο ατσάλινο πυρεσία, ο οποίος θα παράγει ένα πιστοληπτικό σκορ για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Αυτό θα βγαίνει μέσα από έναν αλγόριθμο το οποίο δεν θα κοιτάει το συνολικό προφίλ. Μπορεί να είσαι καλοπληρωτής, αλλά να έχεις μια δυσκολία πρόσκαιρη 2 ή 3 μηνών να ανταποκριθείς στους λογαριασμούς ενέργειας. Θα μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξεις, αν έχει γίνει κάποιο λάθος, μια κακή πιστοληπτική αξιολόγηση. Θα πρέπει να προσφέρει στο διοικητικό εφετείο και αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτό το περιβάλλον, εάν, όπως είπε ο κύριος Τουρνάρας, μόνο το 4% των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, αυτό το 4% θα το κάνει 2 η κυβέρνηση με την πολιτική της. Κύριε Παπά, για να κλείσουμε πολιτικά, εγώ και σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αποκαθίσταται και η σχέση σας με τον πολιτικό κεντρό χώρο. Έκανε αίσθηση το άνοιγμα του Αλέξη Τσίπρα στον Ευάγγελο Βενιζέλο στην Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα μετά από μια θυελώδη σύγκρουση των τελευταίων ετών για την υπόθεση της Νοβάρτης. Είπε ότι ο κύριος Βενιζέλος έχει πολιτικό εκτόπισμα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι μια πραγματολογική διαπίστωση η οποία είναι αντίρρητη, νομίζω. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια σημαντική δημόσια παρουσία, είχαμε βαθιές διαφωνίες, σε κάποια πράγματα εξακολουθούμε να έχουμε. Όπως και να το κάνουμε όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το βασική ορίζουσα των πολιτικών εξελίξεων είναι η απομόνωση του κύριου Μητσοτάκη. Και η απομόνωση του κύριου Μητσοτάκη φέρνει στις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις ευθύνες. Με πρώτη και μεγαλύτερη ευθύνη βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι de facto η μεγαλύτερη δύναμη στο δημοκρατικό φάσμα του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, μιλάτε για μια ad hoc συγκρότηση ενός αντικυβερνητικού μετώπου, στο οποίο αντιλαμβάνομαι ότι χωράνε όλες οι δυνάμεις οι οποίες πάνε κόντρα στον κύριο Μητσοτάκη. Οι συγκλήσεις είναι προγραμματικές, κυρία Λιβαδάρη. Βεβαίως, τώρα βλέπετε ότι έχει θεμελιακά προβλήματα αυτό που ονομάστηκε στην καθομιλουμένη μας αντισύριζα μέτωπο. Έχει κλείσει τον κύκλο του, το αντιλαμβάνεστε. Έχει διχοτομηθεί στα εντός του. Ήταν η πολιτική συνθήκη η οποία έφερε τον κύριο Μητσοτάκη στο 39%. Αυτή η συνθήκη δεν υφίσταται πλέον. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι απομονωμένος. Και θέλω να σας θυμίσω ότι από το Σεπτέμβρη του 2021 έχει πει ότι δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση με την απλή αναλογική. Και αυτή η
πυκνή πολιτική του απομόνωση, σημαντική πολιτική του απομόνωση, τον έφτασε στο σημείο να εκλιπαρεί τον Τσίπρα για αλλαγή του εκλογικού νόμου προς το πλειοψηφικό, μήπως μπορέσει και μαζέψει διαρροές που έχει από αριστερά και δεξιά. Μάλιστα. Θα έχουν ενδιαφέρον πάντως πολιτικές εξελίξεις και θα τους παρακολουθούμε και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.